Τι ραθυμείς αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος, με ρήμνας αφελής. Έτσι αρχίζει ο οίκος της σημερινής ημέρας, της Μεγάλης Τρίτης. Δηλαδή απευθύνεται ο υμνογράφος εις τον εαυτό του, εις την ψυχή του και λέγει «Ω ψυχή αθλία, ω ψυχή μου αθλία, γιατί ραθυμείς, γιατί αμελείς, γιατί τρέπεσαι σε άκερες φαντασίες, γιατί φαντάζεσαι και γιατί προσιλώνεσαι σε μέριμνες αφελείς και έτσι έχεις και πλήθος φαντασιών, τι φαντάζει ακέρος μερίμνας αφελείς, δηλαδή γιατί ασχολείσαι με πράγματα ανόητα και αγωνιάς και έχεις πλήθος φαντασιών γύρω από αυτά. Τι ασχολεί προς τα ρέοντα, γιατί ενασχολείσαι με αυτά τα οποία ρέουν, τα οποία δηλαδή φεύγουν και χάνονται, όπως το νερό στο ριάκι. Εσχάτη ώρα εστί να πάρτι και χωρίζεστε μέλλον με τον εντάφθα. Είναι πλέον τελευταία ώρα και σε λίγο θα χωριστούμε από αυτόν εδώ τον κόσμο. Έως καιρόν και κεκτημένη ανάνυψον κράζουσα. Όσο έχεις ακόμα καιρό, ω ψυχή μου ξύπνα. Από τον ύπνο της ραθυμίας, της αμέλειας, της αδιαφορίας. Ξύπνα και φώναξε, ημάρτηκα σε σωτήρ μου, αμάρτησε σωτήρ μου, μία κόψεις με, ως περτινάς καρπον σικήν. Να μην με κόψεις όπως την άκαρπο σική, τη σικιά που δεν έχει καρπούς. Άλλος έσπλαχνος Χριστέ, κατηκτήρισον, φόβο κραυγάζουσαν, μη μηνόμεν έξω του νυφώνος Χριστού. Αλλά ως έσπλαχνος Χριστέ, λυπήσω και εμένα, σπλαχνίσουμε, που κραυγάζω με φόβο, να μην μείνω έξω από τον νυφώνα σου, Χριστέ μου. Αυτός ο οίκος μας ξυπνάει πνευματικά, να φύγουμε από την ραθυμία, από την αμέλεια, η οποία είναι η αιτία της πνευματικής μη καρποφορίας, της πνευματικής αστοχίας, της πνευματικής καταστροφής. Σκέψου, αγαπητέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, σε μία μελέτη του επάνω στην αιτία της αρνήσεως του Αποστόλου Πέτρου. Σκέψου, λέγει, ποια είναι η αιτία. Η αιτία της αρνήσεως του Αποστόλου Πέτρου είναι η αμέλεια, η οποία φαίνεται φανερή σε αυτά τα τρία. Στον τρόπο με τον οποίο ακολουθούσε το δάσκαλό του, στο σκοπό για τον οποίο τον ακολουθούσε και στα αποτελέσματα που το προξένησε. Ο τρόπος που τον ακολουθούσε ήταν από μακριά. Μακρόθεν, λέει το ιεροκείμενο, ο Πέτρος οικολούθη. Οικολούθη μακρόθεν, που σημαίνει ότι ο Πέτρος ήταν κυριευμένος από μία χλιαρότητα, από αμέλεια και δεν ήθελε ούτε βέβαια τελείως να εγκαταλείψει το δάσκαλό του, αλλά ούτε και να τον ακολουθεί από κοντά. Ήθελε και να φαίνεται ότι είναι μαθητής του, αλλά και να μην διακινδυνεύσει για το δάσκαλό του. Πάλι το τέλος και ο σκοπός, η αιτία για την οποία ακολουθούσε τον Ιησού, δεν ήταν για να πάει να πεθάνει μαζί του, αλλά επειδή είχε μία περιέργεια, ήθελε να δει, όχι σαν δικός του μαθητής, αλλά σαν ένας ξένος περιηγητής, να δει το τέλος αυτού του τόσο μεγάλου έργου. Και όταν μπήκε μέσα στην αυλή, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, κάθισε μαζί με τους υπηρέτες, ειδήν το τέλος, για να δει το τέλος, για να δει πού θα καταλήξει δηλαδή αυτή η υπόθεση, σαν να ήταν ένας παρατηρητής, θα λέγαμε ένας ανταποκριτής, ένας δημοσιογράφος. Ακολούθησε τον Ιησού και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, ο μαθητής ονειγάπη ο Ιησούς, αλλά πόσο διαφορετικά, όχι από μακριά, αλλά από κοντά, ήταν κοντά στον Κύριο και μπήκε στην αυλή του αρχιερέως, όχι για να δει το τέλος και το αποτέλεσμα, αλλά εάν τύχαινε, εάν το παραχωρούσε ο Θεός, να πεθάνει μαζί με τον δάσκαλό του. Και αυτό συνέβαινε επειδή δεν ήταν χλιαρή η αγάπη του προς τον Κύριο, αλλά τον αγαπούσε τόσο πολύ που ούτε για μια ώρα δεν δεχόταν να φύγει από κοντά του. Δεν άντυχε να είναι μακριά του, ούτε μια ώρα. Γι' αυτό και δεν πήγε μόνος του να βάλει μέσα τον Πέτρο,
αλλά είπε στη Θυρωρό και εκείνη τον έβαλε μέσα, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος. Βγήκε τότε ο μαθητής ο άλλος, ο οποίος ήταν γνωστός στον αρχιερέα, και είπε στη Θυρωρό και έβαλε τον Πέτρο μέσα. Εκείνος ήθελε να είναι κοντά στο δάσκαλο, δεν ήθελε να χάνει, θα λέγαμε, δευτερόλεπτο. Γι' αυτό ούτε καν πηγαίνει να ανοίξει τον Πέτρο που ερχόταν από πίσω, αλλά είπε στη Θυρωρό να ανοίξει και να τον βάλει μέσα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της αμέλειας του Αποστόλου Πέτρου? Η τέλεια λησμοσύνη, η λύθη η τέλεια και ο λίθαργος, ο βαθύς ύπνος, για να πω έτσι, που τον έπιασε στα λόγια του διδασκάλου. Ξέχασε τα λόγια του διδασκάλου, ακόμα και τότε που τον αρνήθηκε, σε σημείο που αν ο Κύριος δεν γύριζε να τον δει, σίγουρα ο Πέτρος δεν θα αισθανόταν καθόλου ότι τον αρνήθηκε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που γύρισε ο Κύριος και έριξε το βλέμμα του, μετά την τριπλή άρνηση του Πέτρου, ο Πέτρος ήταν σαν σε λίθαργο, σαν σε βαθύ ύπνο. Δεν καταλάβαινε τι έκανε και τι έλεγε, ότι ήδη είχε τρεις φορές αρνηθεί το δάσκαλο. Ο Κύριος γύρισε, εστράφη και κοίταξε στο πρόσωπο τον Πέτρο. Και τότε θυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου, που του είχε πει ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Και η τέλεια άγνοια και η αθέτηση των παραγγελιών που έδωσε ο Κύριος στο Υπερό και στον κήπο για να παραμείνει ο ίδιος άγρυπνος. Τα είχε ξεχάσει όλα. Αυτά που είχε πει ο Κύριος και αυτά που είχε υποσχεθεί και ο ίδιος εις τον Κύριο. «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσχυνήσει όπως το σιτάρι», είχε πει ο Κύριος. Και πάλι «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες μία ώρα να γρυπνήσεις». Και επιπλέον η μεγάλη λύπη που τον κατέβαλε ολοκληρωτικά, εξαιτίας της οποίας και κοιμόταν και δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του, όπως λέει ο Λουκάς, ήρθε στους μαθητές του και τους βρήκε να κοιμούνται από τη λύπη. Τώρα, αυτή η μεγάλη αμέλεια του Πέτρου, πώς ήταν δυνατόν να καταλήξει σε κάτι άλλο παρά σε μια φανερή πτώση? Από τεμπελιές πέφτει το δοκάρι της στέγης, λέει στον εκκλησιαστή. Γι' αυτό η αμέλεια αυτή του Πέτρου παρομοιάζεται με την ψυχρότητα του τότε καιρού. Γιατί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στέκονταν εκεί οι δούλοι και οι υπηρέτες, οι οποίοι είχαν ανάψει κάρβουνα για να ζεσταθούν, διότι έκανε κρύο. Στεκόταν δε μαζί τους και ο Πέτρος και ζεσθενόταν. Και πραγματικά ο Πέτρος ήταν ψυχρός από την αγάπη του Θεού και του διδασκάλου του, όπως λέει ο σοφός Θεοφάνης ο Κεραμέας. Και γι' αυτό θερμενόταν από τη φωτιά και από τη ζέστη του κόσμου και της σάρκας, την οποία ανάβουν οι υπηρέτες του διαβόλου, η οποία κατόπιν συνέχεια εξευτελίζει και διαπομπεύει τον ταλέπορο αμαρτωλό και τον κάνει αρνητή του Θεού. Ο Ιωάννης όμως, όντας θερμός στην αγάπη του Θεού, δεν χρειάστηκε να ζεσταθεί από τέτοια καταραμένη φωτιά. «Ω παγκάκης τη αμέλεια», λέει ο Άγιος Νικόδημος, «καλά σε ονόμασε ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής άθεη στην επιστολή του προς τον Νικόλαο, διότι σε όλο το μέλλον κάνει στους ανθρώπους άθεους και αρνητές του Χριστού. Αν ο άνθρωπος πέσει στην αμέλεια, σιγά σιγά καταλήγει στην αθεία, στην άρνηση του Χριστού. Καλά είπε ο ίδιος Μάρκος ότι οι τρεις μεγάλοι γίγαντες του διαβόλου και των παθών είσαι εσύ, και η λησμοσύνη, η λύθη και η άγνοια». Δηλαδή η ραθυμία, η λύθη, η λησμοσύνη και η άγνοια είναι οι τρεις γίγαντες του διαβόλου και των παθών. Καλά σε τοποθέτησαν οι θεολόγοι στην πρώτη θέση από εκείνα που οδηγούν στην καταστροφή, η οποία αμέλεια παρασύρεις μαζί σου και τους άλλους τρεις βαθμούς της απώλειας, την τύφλωση του νου, την πόρωση της καρδιάς και τον αδόκιμο νου. Αυτά είναι που πάνε μαζί με την αμέλεια. Τυφλώνεται ο νους του ανθρώπου, πορώνεται η καρδιά του και ο νους του καταντάει αδόκιμος, ακατάλληλος για τον Θεό. Τώρα εσύ αγαπητέ που διαβάζεις αυτά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μπες μέσα στον εαυτό σου και εξέτασε καλά την καρδιά σου.
η οποία μερικές φορές είναι τόσο μυστική, ώστε όχι μόνο στους άλλους είναι αγνωριστή, αλλά ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό σου, και εσύ ο ίδιος δεν γνωρίζεις την καρδιά σου. Όπως αναφέρεται στον προφήτη Ιερεμία, ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, και ποιος μπορεί να τη γνωρίσει. Μπες μέσα στην καρδιά σου και ίσως βρεις εκεί όλα αυτά τα ελαττώματα, δηλαδή την αμέλεια και όλα αυτά που την συνοδεύουν. Γιατί και εσύ, όταν σου συμβεί κάποια περίπτωση και κάποιος πειρασμός, αμέσως, όπως ο Πέτρος, λησμονείς όλους τους φωτισμούς και τις υποσχέσεις που σου έδωσε ο Θεός μέσα από τις Άγιες Γραφές Του, για να γνωρίσεις τη μηδαμινότητα που έχουν οι ειδονές και τα καλά του κόσμου. Και το παράξενο είναι ότι ξεχνάς και αυτή την εμπειρία και την δοκιμή που έκανες τόσες και τόσες φορές στα καλά του κόσμου, δοκιμάζοντάς τα πάντοτε και βρίσκοντάς τα ψεύτικα όλα. Πράγμα το οποίο ο Πέτρος δεν το έπαθε, γιατί αυτός δεν δοκίμασε άλλη φορά τι είναι η άρνηση. Κάνεις μερικές φορές κάποιο καλό έργο, αλλά ποιος ξέρει, μήπως το καλό αυτό το έχεις ανακατεμένο μαζί με κάποιο κοσμικό σκοπό, δηλαδή ή για να σε δοξάσει ο κόσμος, ή για να κερδίσεις κάτι, ή για να φαίνεσαι καλύτερος από τους άλλους. Για εξέταση τον εαυτό σου, θέλεις να ακολουθείς τον Ιησού, αλλά με μια ενδιάμεση κατάσταση. Όπως και ο Πέτρος, ούτε ήταν πολύ κοντά του, ούτε και πολύ μακριά του. Όπως και πολλοί χριστιανοί σήμερα, εκοσμικευμένοι, που θέλουν να είναι και λίγο με τον Θεό, αλλά και λίγο με τον κόσμο. Είναι η ενδιάμεση κατάσταση που είναι ολέθρια, που καθιστά τον άνθρωπο χλιαρό και, όπως λέει στην Αποκάλυψη, αυτόν τον εμέση, τον κάνει εμετό δηλαδή ο Θεός. Έτσι λέει ο Άγιος Νικόδημος, και εσύ θέλεις να ακολουθείς με μια ενδιάμεση κατάσταση τον Κύριο, δηλαδή ούτε όλος να δοθεί στον Θεό, ούτε όλος στον κόσμο. Δηλαδή ζητάς έναν δρόμο που να μην είναι ούτε ο πλατής δρόμος που οδηγεί στην απώλεια, ούτε ο στενός και γεμάτος θλίψης που οδηγεί στη σωτηρία. Αλλά ζητάς έναν δρόμο που να μπορείς και εσύ να ακολουθήσεις τον Χριστό όπως ο Πέτρος από μακριά, αλλά χωρίς να παραιτήσει καθόλου από την υπηρεσία των παθών σου. Αλλά πού καταλήγει αυτός ο δρόμος? Βλέπουμε πού κατέληξε ο Πέτρος. Στην άρνηση καταλήγει. Ω παγκάκιστη αμέλεια, που κυριεύει ακόμα και εσένα, αδελφέ, μην κατηγορείς λοιπόν στο εξής τον μακάριο Πέτρο που νικήθηκε από την αμέλεια, αλλά να κατηγορείς τον εαυτό σου, γιατί νικέσαι από αυτήν. Και εκείνος βέβαια νικήθηκε μία φορά, ενώ εσύ νικέσαι καθημερινά. Μην κατακρίνεις τον Πέτρο γιατί αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά να κατακρίνεις τον εαυτό σου, γιατί μολονότι ομολογείς τον Θεό με τα λόγια, τον αρνείσαι όμως με τα έργα, κάνοντας αντίθετα σε εκείνα που διατάζει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει? Ομολογούν ότι γνωρίζουν τον Θεό, τον αρνούνται όμως με τα έργα. Στα λόγια λένε ότι αναγνωρίζουν τον Θεό, αλλά στην πράξη, στα έργα τους, τον αρνούνται. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου, γιατί όσες φορές ορκίζεσαι ψεύτικα ή όσες φορές αρνείσαι την αλήθεια και δεν θέλεις να την ομολογήσεις, ή από πείσμα ή από υπερηφάνεια ή αυταρέσκεια, τόσες φορές αρνείσαι τον Χριστό που είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Όσες φορές βασίζεσαι στη δύναμή σου και προσκυνείς ως είδωλο την περιουσία σου, αρνείσαι τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παύλος ονόμασε την πλεονεξία ειδωλολατρία. Και για να μιλήσω γενικά, οτιδήποτε προτιμάς περισσότερο από την αγάπη του Χριστού, κι αν ακόμα εκείνο είναι μια βελόνα, λέγεται άρνηση του Χριστού. Γι' αυτό είπε και ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι με πολλούς τρόπους μπορεί κανείς να αρνείται τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος προσκολάται σε οτιδήποτε άλλο εκτός του Χριστού, γίνεται ειδωλολάτρης, άρα αρνητής του Χριστού, όταν δίνει την καρδιά του σε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και εσύ, αδελφέ, μιμήθηκες τον Πέτρο στην αμαρτία,
ας μιμηθείς και τη μετανιά του. Επειδή σύμφωνα με τον σοφό Νικήτα, γι' αυτό το λόγο γράφτηκαν τα σφάλματα των Αγίων, για να μιμηθούμε εμείς τη μετανιά τους. Μαθαίνουμε, λέγει, από τις Άγιες Γραφές τις πτώσεις των Αγίων, για να γίνουμε μιμητές και της μετάνοιάς τους. Εκείνος μια φορά αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά μετανοούσε σε όλη του τη ζωή. Διότι λέγει ο Άγιος Κλήμης, ο μαθητής του, ότι όσες φορές ο Πέτρος άκουγε τον πετεινό που φώναζε, θυμόταν την άρνηση που έκανε και έκλαιγε. Λέει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος για τον Πέτρο, ότι άρχισε να κλαίει, μόλις κατάλαβε τι είχε κάνει. Πράγμα που ερμηνεύοντας ο ιερός Θεοφύλακτος το λέει αντί το αρξάμενος, διότι αφού άρχισε μια φορά να κλαίει, δεν σταμάτησε να κλαίει σε όλη του τη ζωή. Δηλαδή άρχισε να κλαίει και δεν σταμάτησε μέχρι τέλος της ζωής του. Και εσύ λοιπόν να μετανοήσεις από τα βάθη της καρδιάς σου προς τον Θεό και να μετανοήσεις σε όλη σου τη ζωή. Και όσες φορές θυμάσαι τις αμαρτίες σου να κλαις και να χύνεις για αυτές δάκρυα πολύ πικρά. Γιατί λέει ο Άγιος Ιερώνυμος ότι η μεν προσευχή καταπραίνει τον Θεό που είναι οργισμένος, ενώ τα δάκρυα τον αναγκάζουν να ελεήσει. Και ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι μετά τη βροχή ο αέρας γίνεται καθαρός και εξάστερος και μετά τα δάκρυα η ψυχή και ο νους γίνονται καθαρά και εξάστερα. Ο Πέτρος ακούγοντας εκείνο τον πετεινό που φώναξε ξύπνησε και συναισθάνθηκε την αμαρτία του και εσύ ακούγοντας τον Κύριο που σου φωνάζει «Γρηγορείτε», ξύπνα από την αμέλεια, έλα σε συνέστηση των αμαρτιών σου και στάσου άγρυπνος. Εκείνος, όσο ήταν στην αυλή του αρχιερέως μαζί με τους στρατιώτες, δεν μπορούσε να κλάψει και να μετανοήσει, αλλά έκλαψε μόλις βγήκε έξω από την αυλή. Εξεθών έξω, έκλαψε πικρός. Και εσύ, αν δεν βγεις έξω από την αναισθησία του νου σου που έχει πορωθεί, όπως λέει αλληγορικά ο ιερός Θεοφύλακτος, και αν δεν απομακρυνθείς από τα αίτια της αμαρτίας, και αν δεν απομακρυνθείς εντελώς από το κακό, δεν μπορείς να κλάψεις τις αμαρτίες σου και να δείξεις αληθινή μετάνοια. Όπως έδωσε εντολή ο Θεός στο Λότ και στη γυναίκα του και στις κόρες του να φύγουν όχι μόνο από τα Σόδωρα, Σόδωμα και Γόμορα, αλλά και από τα περίχωρα και να ανέβουν εις τόρος και να μην κοιτάξουν πίσω. Τα περίχωρα είναι τα αίτια της αμαρτίας από τα οποία αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να γλιτώσει από την καταστροφή. Γιατί αν φύγεις από την αμαρτία αλλά δεν φύγεις από τα αίτια της, πάλι θα ξαναπέσεις στην αμαρτία και θα χαθείς. Θα πρέπει να φύγουμε και από την αμαρτία αλλά και από τα αίτια της και να ανέβουμε στο όρος που είναι ο Χριστός και εκεί στην ένωσή μας με τον Χριστό. Εκεί είναι και η σωτηρία μας. Εκείνος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος, από την αμαρτία της αρνήσεως απέκτησε μετάνοια, απέκτησε ταπείνωση, δηλαδή το να μην έχει εμπιστοσύνη στη δύναμή του, αλλά στη βοήθεια του Θεού. Απόκτησε το να μην απελπίζεται και τη συμπόνια στους αμαρτωλούς. Και εσύ από τις προηγούμενες αμαρτίες που έχεις κάνει, μάθε να ταπεινώνεσαι. Μάθε όχι να κατηγορείς τους άλλους όταν αμαρτάνουν, αλλά να τους συμπονάς και να τους διδάσκεις να μην απελπίζονται. Εκείνος με τη μεγάλη μετάνοια που έδειξε δέχτηκε πάλι την αποστολική αξία που έχασε και έγινε πάλι κορυφαίος των Αποστόλων. Αποκαταστάθηκε στο αποστολικό αξίωμα από τον ίδιο τον Κύριο όταν μετά την Ανάσταση σε μία από τις εμφανίσεις του στην όχθη της λίμνης της Περιάδος του έκανε ο Κύριος την τριπλή ερώτηση «Σίμων Ιωνά αγαπάς με, Σίμων Ιωνά φιλείς με, Σίμων Ιωνά φιλείς με πλοίον τούτον» και πήρε την τριπλή καταφατική απάντηση από τον Απόστολο και έτσι αποκαταστάθηκε ο Απόστολος στο αποστολικό του αξίωμα μετά από την τριπλή άρνηση που είχε κάνει λίγο προ του πάθους. Και εσύ λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, εάν μετανοείς με τέτοια θερμότητα,
μπορείς να δεχθείς τη χάρη της υιοθεσίας που έχασες με την αμαρτία σου και να γίνεις πάλι Υιός Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Γνώρισε λοιπόν ότι αιτία όλων σου των πτεσμάτων ήταν η αμέλειά σου και να ντραπείς μπροστά στο θεϊκό σου διδάσκαλο. Και από εδώ και πέρα αποφάσισε να αρχίσεις μια καινούργια ζωή με νέα θερμότητα και με σκοπούς όλους θεϊκούς. Δηλαδή να ζεις για τον Θεό, για να δοξάζεις τον Θεό και για να ασφαλίσεις τη σωτηρία σου. Και τέλος πάντων, επειδή η αμέλεια έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί πάλι να στηρίξεις την πτώση της αμαρτίας, μολονότι είναι φοβερή και η δύναμη του διαβόλου, αυτοί όμως αμέλησαν, λες του κατά Ματθαίον, οι καλεσμένοι στους γάμους και πήγαν ο ένας στο χωράφι του και ο άλλος στο εμπόριό του. Επειδή λοιπόν υπάρχει ο διάβολος, γι' αυτό παρακάλεσε τον Κύριο να σε ελευθερώσει από την μία και από την άλλη. Αλλά το σπουδαιότερο, να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου. Γιατί εσύ ο ίδιος είσαι για τον εαυτό σου ένας εχθρός χειρότερος από κάθε διάβολο. Καθώς αναφέρεται εις τον Δαβίδ, εκείνοι που αμαρτάνουν είναι εχθροί της ζωής τους. Ας ακούσουμε όλα αυτά τα ψυχοσωτήρια του Αγίου Νικοδήμου που βρίσκονται στο βιβλίο του «Πνευματικά γυμνάσματα» και ας πολεμήσουμε μόνοι μας τη δύναμη, την αμέλεια, τη ραθυμία, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στην άρνηση του Χριστού μας και στην αθεία, αλλά να επιτύχουμε τη σωτηρία μας και την αιώνια ζωή και απόλαυση και μακαριότητα μαζί με τον Κύριό μας. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.